και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου, για το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στους κύκλους κυρίως της Ευρωζώνης, αλλά βέβαια έχουμε και το ECOFIN εν εξελίξει αυτή την ώρα. Στους κύκλους λοιπόν τους ευρωπαϊκούς, το κλίμα που επικρατεί με τη νέα κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπανικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κλίμα λοιπόν βλέπετε εσείς να επικρατεί μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας? Υπάρχει δυσπιστία προς την Ελλάδα, η οποία έχει καλλιεργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα? Καταρχάς υπάρχει δυσπιστία απέναντι στη διαχείριση που γίνεται συστημικά και σε σχέση με τις λύσεις που τελικά αποφασίζει και προωθεί η Ευρώπη, σε σχέση με όλες τις χώρες που εμπλέκονται στο πρόβλημα και με την κακή ψυχολογία που υπάρχει. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση και με τις αγορές και με τις ισοτιμίες που κουβεντιάζουμε καθημερινά συνδέεται άμεσα και με την ψυχολογία. Το λέμε τακτικά τις τελευταίες μέρες. Πολλοί διερωτώνται πώς είναι δυνατόν, ενώ οι Αμερικανοί τυπώνουν χρήμα συνεχώς, το δολάριο να ενισχύεται έναντι του ευρώ. Ενώ με βάση τους κανόνες που όλοι ξέρουμε, έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό γίνεται γιατί η ψυχολογία δεν είναι καλή. Δυστυχώς καλλιεργούνται προσδοκίες από σύνοδο σε σύνοδο και από ECOFIN σε ECOFIN που δεν τελικά καταλήγουν στην ευόδοση των προσδοκιών. Και αυτό αντιλαμβάνεστε, όσο εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο, δεν πρόκειται να βελτιώσει τα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να αλλάξει. Σε ό,τι μας αφορά, η Ελλάδα προσέρχεται υπεύθυνα και αξιόπιστα μετά την διαδικασία την εκλογική που είχαμε και μετά την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μία προγραμματική δέσμευση συγκεκριμένη. Η κυβέρνηση αυτή απαρτίζεται από τρία κόμματα που τη στηρίζουν. Είναι μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και ως πρώτη προτεραιότητα έχει ασφαλώς την αναδιαπραγμάτευση και την αλλαγή κάποιων όρων του μνημονίου προς όφελος βεβαίως των συμπολιτών μας. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται σωστή επιχειρηματολογία, χρειάζεται αξιοπιστία και επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με αυτό που είπατε. Ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς για τη χώρα μας υπάρχει μια αντίληψη ότι στην Ελλάδα λέμε πράγματα και δεν τα κάνουμε, ψηφίζουμε νόμους και δεν τους εφαρμόζουμε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει βήμα με βήμα να το αλλάζουμε το επόμενο διάστημα και βεβαίως με συγκεκριμένες προτάσεις, με ισοδύναμα μέτρα που θα προτείνουμε να λάβουμε σε σχέση με την ικανοποίηση των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί, να μπορέσουμε προς όφελος των συμπολιτών μας και με όρους κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης να αλλάξουμε τους δυσβάστακτους όρους για τους οποίους έχει δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση και ξεκινάει πλέον το έργο της. Επ' αυτού, κύριε Παπανικολάου, την αλλαγή των όρων, βλέπουμε την Ισπανία να διασφαλίζει αφενός ένα χρόνο παράταση αυτή την ώρα, παραλλήλως να παίρνει το δάνειο προς τις τράπεζές της, χωρίς αυτό να εγγράφεται στο εθνικό της χρέος, και ως σε ό,τι αφορά το δικό της μνημόνιο, να αναβάλλεται η συζήτησή του για μια ακόμη φορά. Τι κάνουν αυτοί σωστά και κάνουμε εμείς λάθος, κατά τη γνώμη σας? Παρακολουθούμε με πολύ προσοχή τις εξελίξεις και στην Ισπανία και να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και προς όφελος της χώρας τις δυνατότητες αυτές που ανοίγονται μπροστά μας. Να πω όμως, η Ισπανία άρχισε να λαμβάνει μέτρα πριν από το όποιο μνημόνιο. Η Πορτογαλία, με το που ξεκίνησε η διαδικασία της ένταξής της στο μηχανισμό, κάνει περισσότερα από όσα τη ζητάνε. Η Ιρλανδία είναι σε μια αντίστοιχη λογική. Ενώ για μας δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Θα μου πείτε, είναι αυτό που κουβεντιάζουμε συνεχώς, είναι σωστή η συνταγή της ύφεσης, της λιτότητας και ξανά περικοπές και όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που έχει δημιουργηθεί? Ασφαλώς και όχι. Και σε αυτή τη βάση, επαναλαμβάνω, προσερχόμαστε, τονίζοντας ότι χωρίς ανάπτυξη, χωρίς δυνατότητες και κινητροδότηση στην ελληνική οικονομία για επενδύσεις, για νέες ευκαιρίες, για νέες θέσεις δουλειάς, όλα όσα κουβεντιάζουμε είναι τελικά ανεφαντικημένου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που είναι κατανοητό. Το λέω γιατί ακούω τις μέρες αυτές πώς θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, πώς θα προσέλθουμε στους εταίρους, ποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλη η Ευρώπη γνωρίζει, όλοι στα κράτη-μέλη, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, παντού, ότι η εντολή αυτής της κυβέρνησης περιέχει και την επαναδιαπραγμάτευση σημείων του μνημονίου. Αυτή είναι η εντολή και νομίζω ότι σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον που είναι κατεξοχήν η Ευρώπη, το μήνυμα των λαών και το αποτέλεσμα κάθε εκλογικής αναμέτρησης πρέπει να γίνεται σεβαστό.
Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε διαπιστώσει εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί και ο κύριος Χατζημαρκάκης, ο συνάδελφός σας, πολλές φορές έχει έρθει εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, φέρνοντας και επιχειρηματίες. Εσείς έχετε διαπιστώσει έτσι κάποιο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα από Γερμανούς, Ολλανδούς ή από άλλες χώρες? Δηλαδή, αυτές οι περιβόητες επενδύσεις τι ακριβώς θα είναι, από ποιες χώρες θα έρθουν και πότε? Μου έλεγε ένας φίλος Γερμανός προηγούμενες μέρες. Πώς γίνεται στην Ελλάδα να μην έχετε αναπτύξει επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και η Γερμανία με τις μισές μέρες ηλιοφάνειας σε σχέση με την Ελλάδα να καλύπτει το 25% των ενεργειακών της αναγκών από ήλιο και αέρα? Ναι. Και πολλοί ρωτάνε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αν γίνεται το περιβάλλον για μια νέα επένδυση πιο φιλικό και πιο, αν με επιτρέπετε, πιο φιλικό στο χρήστη. Δεν έχει η Ελλάδα πείσει ότι προχωράει στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ότι έχουμε ένα σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, πράγματα που είναι αυτονόητα, ξέρετε. Δεν χρειάζεται να μας τα πει κάποιος απ' έξω για να τα κάνουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Ο τουρισμός μας, η ναυτιλία μας, οι δυνατότητες που έχουμε στον πρωτογενή τομέα. Είναι πράγματα που αυτά οφείλουμε να τα προβάλλουμε με συνέπεια το επόμενο διάστημα, να εξηγήσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τις διαδοτικές αλλαγές που χρειάζονται για να μην υπάρξει αυτό που βλέπαμε μέχρι σήμερα. Κάποιος επενδυτής έρχεται, ταλαιπωρείται, αναμένει τις απαντήσεις από τις υπηρεσίες, τελικά μέσα στα γρανάδια της γραφειοκρατίας και από τις καθυστερήσεις απογοητεύεται και φεύγει. Αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να δώσουμε έτσι ένα πρώτο δείγμα γραφής και να δείξουμε και στους συμπολίτες μας ότι υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα είναι τα ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια, τα οποία μας περιμένουν μέχρι το 2013. Έχουμε 15 δις από το ΕΣΠΑ. Σε κάθε τομέα έχουμε χρήματα που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε άμεσα και βεβαίως διευκρινίζω ότι από το 2014 μέχρι το 2020 έχουμε τη νέα δημοσιονομική περίοδο, νέα χρήματα δηλαδή και νέους πόρους, τους οποίους αυτή η κυβέρνηση που τώρα ξεκινάει το έργο της πρέπει να διαπραγματευτεί άμεσα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το επόμενο διάστημα. Πάντως, επειδή πολλά ακούμε στην αγορά για χρήματα από το ΕΣΠΑ, για συγκεκριμένα προγράμματα του ΕΣΠΑ, και αυτό που στην πραγματικότητα καταγράφει ο μέσος πολίτης είναι ένα στέγνωμα της αγοράς, κανένα από τα προγράμματα δεν αξιοποιείται και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ δεν έρχονται τελικώς στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες, τις φιλότιμες να πω εγώ, διαδοχικών κυβερνήσεων, υπουργών, μελών είτε της δικής σας παράταξης είτε άλλων παρατάξεων. Βλέπουμε ότι διαρκώς καθυστερεί η εκταμείευση αυτών των κονδυλίων. Γιατί, κύριε Παπα-Νικολάου? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και δυστυχώς στον τομέα, επαναλαμβάνω, της αντιμετώπισης των προβλημάτων σε γραφειοκρατία, σε, αν θέλετε, στη δυσλειτουργία συγκεκριμένων τομέων της δημόσιας διοίκησης, πρέπει να απαντήσουμε άμεσα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Για την μετανάστευση έχουμε μέχρι και το 2013, τα χρήματα δηλαδή της προηγούμενης περίοδου, περίπου 300 εκατομμύρια να μας περιμένουν στα ευρωπαϊκά ταμεία. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι αμέσως μετά την ανάλυση των καθηκόντων του έρχεται σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες ο κύριος Δένδιας, ο αρμόδιος υπουργός, και αύριο θα έχουμε ένα κύκλο συναντήσεων και παρεμβάσεων στην αρμόδια επίτροπο, στους ευρωπαίους αξιωματούχους, για να εξηγήσουμε ακριβώς τι προβλήματα έχουμε, τι ανάγκες υπάρχουν και βεβαίως και τι εργαλεία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ξέρετε πόσες φορές σε συζητήσεις στις επιτροπές του Κοινοβουλίου, σε συναντήσεις που κάνουμε, μας λένε και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αξιοποιήστε αυτά τα εργαλεία και πείτε μας πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Για να γίνει όμως, ξέρετε, αυτό χρειάζεται προτάσεις συγκεκριμένες, σχέδια που δεν είναι βραχυπρόθεσμα και έρχονται απλώς να καλύψουν επικοινωνιακά κάποιες φορές ανάγκες, και δεν θέλω να πάω πίσω να πω τι έγινε λάθος και όλα αυτά, αλλά θέλει ένα σχεδιασμό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, ο οποίος θα ξεκινήσει με συγκεκριμένα και χειροπιαστά δείγματα γραφής και μετά με συνέπεια θα υποστηριχθεί. Δεν θα αλλάζουμε δηλαδή κάθε 3 και 6 μήνες τα σχέδια που κάνουμε σε κάθε πυλώνα πολιτική. Νομίζω ότι αυτά από εμάς εξαρτώνται. Εγώ αυτό θέλω να επαναλάβω και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Δεν είναι μόνο οι δεσμεύσεις που έχουμε ή τι θα μας συμβουλεύσουν κάποιοι έμπειροι από το εξωτερικό, η Task Force και όποιος άλλος έχει την καλή διάθεση να το κάνει. Εξαρτάται από εμάς τους ίδιους να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω, να στρωθούμε στη δουλειά και πολύ σύντομα να έχουμε αποτελέσματα που μπορούμε και ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε. Ξέρουμε ότι οι Έλληνες είναι λαός δημιουργικός, είναι λαός εργατικός, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία περί τούτου. Όπου οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν ενασχόληση σε συγκεκριμένους τομείς, διακρίνονται, μας κάνουν περήφανους και όλους αυτούς πρέπει να αξιοποιήσουμε προς όφελος της χώρας. Ευχαριστούμε θερμά.
για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ. Τον καταβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Παναγκολάου. Καλή σας ημέρα.